Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Άγιος Έρωτας. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, από τη στιγμή που η Θάλια χτυπά με το αυτοκίνητο το μοναχογιό της, η οικογένεια Μαρκοπούλου διαλύεται. Όπως θα δούμε, η γυναίκα καταλήγει σε ψυχιατρική κλινική με εντολή του σύζυγου της, ο οποίος στη συνέχεια μαθαίνει ότι ο μικρός Βασίλης θα μείνει ανάπηρος. Ο άντρας είναι σοκαρισμένος με όσα συμβαίνουν και δίνει όλη την προσοχή στο γιο του. Συγχρόνως, βέβαια, αισθάνεται σίγουρος ότι έχει διευθετήσει όλες τις σκοτεινές υποθέσεις του, οι οποίες είναι ικανές να τον εκθέσουν στα μάτια της τοπικής κοινωνίας, όπως ο παράνομος δεσμός του με τη Χριστίνα και ο φόνος του Θεοδόρου. Εν τω μεταξύ, ο πατέρας Νικόλαος, ο Κλεάνθης και ο Κυριάκος ανησυχούν για την τύχη της Θάλιας. Μάλιστα, ο ιερέας αναγκάζει τη Βιργινία να του αποκαλύψει που βρίσκεται η μητέρα της Χλώης. Όταν μαθαίνει ότι είναι στο ψυχιατρίο, αποφασίζει να τη βοηθήσει. Έτσι, την επόμενη μέρα, επισκέπτει τον Παύλο και του ζητά να αναθεωρήσει την απόφασή του και να βγάλει τη σύζυγό του από την κλινική. Τα λόγια του θα δυσαρεστήσουν τον Μαρκόπουλο, ωστόσο, πριν ολοκληρώσουν την κουβέντα του, θα εισβάλλουν στο σπίτι τρεις άντρες της χωροφυλακής. Με έντολη του Βλάση, παίρνουν χειροπέδες τον Παύλο, ανακοινώνοντάς του ότι κατηγορείται για τη δολοφονία του ντετέκτιβ Θεοδόρου. Ο άντρας αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση, ωστόσο οι αρχές έχουν βρει στοιχεία που την ενοχοποιούν, όπως το όπλο του το οποίο εντοπίστηκε στη θάλασσα. Η είδηση της σύλληψης του Μαρκόπουλου σκάει σαν βόμβα σε όλη τη Στέρνα και οι κάτοικοι αναστατώνονται που ο άρχοντας του τόπου κατηγορείται για ένα τόσο ειδεχθές έγκλημα. Κάποια στιγμή η Χριστίνα θα μάθει τα νέα και τρέμει μήπως ο εραστής της καταλήξει στη φυλακή.